τέχνη και ιατρική. Δύο από τα υψηλότερα πνευματικά πεδία της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, συμβάλλοντας ισοδύναμα το ένα στην εξέλιξη του άλλου. Ονομάζομαι Βάσια Χατζή, είμαι βιολόγος στο Μπενάκια Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με πάθος για την επιστήμη, την τέχνη και τον απρόσμενο συνδυασμό τους. Και σήμερα θα διερευνήσουμε την αμφίδρομη σχέση ιατρικής και τέχνης. Έως το 2018, που υπήρξα συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κυταρογενετικής στο Δημόκρητο, μελετούσαμε τις επιπτώσεις επιβλαβών παραγόντων στη δομή των χρωμοσωμάτων και μηχανισμούς καρκινογένησης. Από τις μελέτες αυτές προέκυψαν αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια, δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και ορισμένα από αυτά βραβεύθηκαν. Όμως τα βιοιατρικά εργαστήρια, εκτός από χώροι έρευνας και διάγνωσης, αποτελούν και πεδία έμπνευσης και δημιουργικής έκφρασης. Και οι εικόνες που ανακαλύπτουμε στο εργαστήριο, οι οποίες συνθέτουν ένα είδος οπτικής γλώσσας, αποκωδικοποιούνται βεβαίως με βάση τη λογική, έχουν όμως αναμφισβήτητα και αισθητική αξία. Το 2012, παράλληλα με την ερευνητική μου δραστηριότητα και θέλοντας να επικοινωνήσω την επιστήμη μου μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης, δημιούργησα μια σειρά κοσμημάτων εμπνεόμενη από τις βιολογικές δομές του μικρόκοσμου και την ονόμασα Lab Bioconceptual Creations. Μέσω του Lab προσεγγίζω τις βιολογικές εικόνες και δομές πρωτίστως αισθητικά, αλλά και ενταγμένες σε ένα ενοιολογικό πλαίσιο που ανυψώνει τη λειτουργικότητά τους σε ένα ευρύτερο σύμβολο. Για παράδειγμα, η δομή της χρωματίνης, λόγω του δυναμικού της χαρακτήρα, μετατρέπεται σε σύμβολο δυναμισμού. Αντίστοιχα, το ενδοπλασματικό δίκτυο σε σύμβολο δημιουργικότητας. Ο κυταροσκελετός σε σύμβολο διαχρονικότητας. Και η μητωτική άτρακτος σε σύμβολο δικαιοσύνης. Το Lab έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις. Έγιναν δημοσιεύσεις για αυτό σε περιοδικά μόδας και επιστήμης. Και το 2019, στη βραδιά του ερευνητή, με αφορμή τις δημιουργίες αυτές, μου απονεμήθηκε από τη ΣΑΕΚΟ το βραβείο επικοινωνίας της επιστήμης μέσω εικαστικών και παραστατικών τεχνών. Το 2013, θέλοντας να συνδέσω σε διεθνές επίπεδο τις βιοιατρικές επιστήμες με τις τέχνες και να διερευνήσω τη μεταξύ τους σχέση, δημιούργησα το MedinArt, ένα διεθνές καλλιτεχνικό δίκτυο, το οποίο συνδέει την ιατρική με την τέχνη και παρουσιάζει μέσω ποικίλων δράσεων και άρθρων το έργο 170 καλλιτεχνών από 30 χώρες που εμπνέονται από όλες τις πτυχές των βιοιατρικών επιστημών. Στην ιστοσελίδα του MedinArt, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του προφίλ με πληροφορίες για το έργο του και εικόνες από τη δουλειά του. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μόνιμο εκθετήριο με 1500 έργα τέχνης, πληροφορίες για τις δράσεις του δικτύου, βιβλία σχετικής θεματολογίας και ένα ενημερωτικό blog. Μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται στο MedinArt, θα προσεγγίσουμε σήμερα το ανθρώπινο σώμα ως ένα σύμπαν προς καλλιτεχνική διερεύνηση, ως αισθητικό πεδίο και ως φιλοσοφικό σύμβολο. Θα διερευνήσουμε την αμφίδρομη σχέση ιατρικής και τέχνης και θα δούμε πως όταν η τέχνη εμπνέεται από την ιατρική, διευρύνεται ισότιμα ο κοινωνικός ρόλος και των δύο. Βεβαίως, η συνύπαρξη επιστήμης και τέχνης ήταν διάχυτη στο έργο σπουδαίων δημιουργών της Αναγέννησης, μεταφέροντας την έννοια του παγκόσμιου ανθρώπου. Τον 17ο αιώνα, το έργο του Ισαάκ Νιούτον καθοδηγήθηκε όχι μόνο από την επιστήμη και τα μαθηματικά, αλλά και από τη φιλοσοφία, την αλχημία και τον μυστικισμό. Αργότερα, η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η κβαντική μηχανική του Πλάνκ και η κατανόηση της δομής του ατόμου του Μπορ προέρχονταν όχι μόνο μέσα από καθαρή λογική και μαθηματικά, αλλά και από διαίσθηση και έμπνευση. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδέες της επιστήμης, κυρίως της φυσικής, της γεωμετρίας και των μαθηματικών, γίνεται εμφανής στα έργα τέχνης. Όμως, οι νέες ανακαλύψεις στην ιατρική άνοιξαν νέα πεδία εξέλιξης στους καλλιτέχνες. Η μέθοδη μικροσκοπίας και η ανακάλυψη των ακτίνων Χ επέτρεψαν την πρόσβαση σε κόσμους μη ορατούς,
και δημιούργησαν για τους καλλιτέχνες νέες πηγές οπτικής έμπνευσης και νέα εκφραστικά μέσα. Από τις αρχές του 1960, εκτός από τις εικόνες της ιατρικής, οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν να ενσωματώνουν στα έργα τους τις επιστημονικές μεθόδους, τα εργαλεία, τις νέες τεχνολογίες, τα αποτελέσματα της επιστήμης, αλλά και ζωντανούς οργανισμούς, δημιουργώντας σταδιακά το κίνημα της λεγόμενης SciArt. Οι καλλιτέχνες του MedinArt μετατρέπουν την εσωτερική δομή του ανθρώπινου σώματος σε πηγή έμπνευσης και αναδεικνύουν την ομορφιά του σε όλο της το εύρος, πέρα από τα όρια του δέρματος. Εξοικειώνουν το κοινό με την ανατομία. Μέσω ενιών και εργαλείων της επιστήμης παρέχουν πρόσβαση στο αόρατο, νέες οπτικές και αισθητικές εμπειρίες, γνώση και νέες πραγματικότητες προς εξερεύνηση. Προσκαλούν τον αποδέκτη να αντιμετωπίσει διαφορετικά την ίδια του τη σύσταση. Αποδομούν το ανθρώπινο σώμα και ανάγουν τα επιμέρους τμήματά του σε παγκόσμια σύμβολα. Η ανθρώπινη καρδιά, για παράδειγμα, μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία, ανάγεται σε σύμβολο της ζωής και σε κέντρο των συναισθημάτων. Αντίστοιχα, το ανθρώπινο δέρμα αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη οντότητα, ως οπτική ταυτότητα και χάρτης εμπειριών και ως πολιτιστικό σύνορο μεταξύ του εαυτού και του κόσμου. Οι καλλιτέχνες του MedinArt χρησιμοποιούν ως εκφραστικά μέσα τεχνικές ιατρικής απεικόνησης και μέσω του μικροσκοπίου αποτυπώνουν το βιολογικό μικρόκοσμο. Πέραν των εικόνων όμως, η ίδια η βιολογική ύλη κάνει την εμφάνισή της στα έργα τέχνης. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η βιοτεχνολογία κεντρίζει το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών και δημιουργείται το κίνημα της βιοτέχνης. Κύτταρα, ιστοί και ζωντανοί οργανισμοί συνδυάζονται με την βιοτεχνολογία και την τέχνη και θέτουν αισθητικά, ηθικά και κοινωνικά ερωτήματα. Οι καλλιτέχνες επιλέγουν κάθε φορά το μέσο που θεωρούν ως πιο κατάλληλο για τα ερωτήματα που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν. Χρησιμοποιώντας ως εκφραστικά μέσα καλλιέργειες βακτηρίων, συνθέτουν αφηγήσεις γύρω από τη σχέση μας με τις μολυσματικές ασθένειες και τις πολιτισμικές επιπτώσεις τους. Δημιουργούν ζωντανά τοπία μέσω του φαινομένου του βιοφθορισμού και ενσωματώνουν τριβλία και εργαστηριακά εργαλεία στις οικαστικές εγκαταστάσεις. Πέραν των οικαστικών τεχνών, η συμβολή των νέων βιοτεχνολογιών γίνεται εμφανής και στη μουσική και κυρίως στη νέα μορφή έκφρασής της, τη λεγόμενη βιομουσική, είδος πειραματικής μουσικής που εμπεριέχει ήχους και ηχητικά σήματα προερχόμενα από βιολογικά συστήματα και οργανισμούς. Η βιολογική ύλη μετατρέπεται πλέον σε πηγή έμπνευσης, σε φορέα ιδεών, σε σύγχρονη οικαστική πρακτική και επαναπροσδιορίζει τον ορισμό της τέχνης, της αισθητικής για το ανθρώπινο σώμα, της μόδας και της ομορφιάς. Με την τεχνολογία, ο άνθρωπος επεμβαίνει σημαντικά στη φύση και μετασχηματίζει την ύλη. Οι καλλιτέχνες του MedinArt συνεργάζονται με βιοεπιστήμονες, επεμβαίνουν στα βιολογικά μόρια, επιχειρούν τη δημιουργία διαγωνιδιακών οργανισμών και δημιουργούν ενοιολογικά έργα επιστημονικής φαντασίας επηρεασμένα από τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας. Όλη αυτή η επέμβαση στη φύση αντανακλάται στη cyborg art, που αποτελεί ενδεχομένως την πιο ακραία εφαρμογή σωματικής τέχνης, στην οποία ο καλλιτέχνης διερευνά τα όρια της αντοχής του σώματος, ενσωματώνοντας σε αυτό χειρουργικά τεχνολογικά μοσχεύματα. Όλα αυτά βεβαίως τα έργα ανοίγουν πολλά νέα ερωτήματα, εξελίσσοντας και τον τομέα της ηθικής και δεοντολογίας της ιατρικής. Κυρίως όμως τα έργα αυτά μας προσκαλούν να αποδεχθούμε τη νέα μορφή συμβίωσης που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αυτή του ανθρώπου με τις μηχανές. Να στοχαστούμε για ό,τι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ως είδος μέσω της τεχνολογίας, για την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρανσουμανισμό και να διευρύνουμε τα όρια ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους. Στα παραδείγματα που είδαμε, είναι φανερή η συμβολή της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ας σκεφτούμε τώρα το αντίστροφο, κάτι που ίσως δεν είναι αυτονόητο, δηλαδή έργα καλλιτεχνών που συνέβαλαν έμεσα ή άμεσα στην επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.
Η ιατρική εικονογράφηση καθιερώνει τη διδασκαλία των βιοιατρικών επιστημών μέσω της τέχνης. Τα έργα ανατομίας του Λεωνάρντο Νταβίντσι και του Ανδρέα Βεζέλιους, τα σχέδια του Ράσκιν στη βοτανική, οι βιολογικές δομές του Χάκελ, τα σχέδια με τις πρωτεϊνικές δομές του Γκάις, όλα αυτά έχουν βοηθήσει σημαντικά τους επιστήμονες να οπτικοποιήσουν τα επιστημονικά αποτελέσματα και να τα κάνουν πιο κατανοητά. Το MedinArt φιλοξενεί έργα ιατρικής εικονογράφησης γνωστών καλλιτεχνών με βιβλίων ανατομίας. Έργα που συμβάλλουν στην εκπαίδευση των ιατρών, καθώς και έργα για την εξοικείωση των παιδιών σε θέματα ανατομίας. Καλλιτέχνες έχουν συμβάλει σε επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις. Το πρώτο λαρυγκοσκόπιο ανακαλύφθηκε το 1854 από Ισπανό μουσικό. Η παρατήρηση του προστατευτικού χρωματισμού των ζώων που χρησιμοποιείται στη δημιουργία στολών ανακαλύφθηκε από ζωγράφο του 19ου αιώνα. Και η πρώτη μηχανή κατασκευής χαπιών κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα από Βρετανό ζωγράφο, συγγραφέα και εφευρέτη. Καλλιτέχνες ανακάλυψαν πρώτοι οι γεωμετρικές δομές, τις οποίες οι επιστήμονες αργότερα εντόπισαν στη φύση. Ο αρχιτέκτονας και συγγραφέας Buckminster Fuller με τις γεωδεσικές δομές που κατασκεύασε βοήθησε τους ιολόγους να κατανοήσουν τη δομή των ιικών καψιδίων και να ανακαλύψουν τη δομή του μορίου άνθρακα 60 που θεωρείται η πιο σταθερή χημική ένωση στον πλανήτη. Βασιζόμενος στις δομές αυτές, ο Kenneth Snelson κατασκεύασε γλυπτά από εύκαμπτα εξαρτήματα και εισήγαγε τον όρο tensegrity ή αλλιώς πλωτή συμπίεση όπως το ονομάζει. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις δομές των μειών, των οστών και των τενόντων. Καλλιτεχνικά ρεύματα και τεχνοτροπίες ίσως έχουν λειτουργήσει ως ένα είδος προπομπού των επιστημονικών εργαλείων που ανακαλύφθηκαν αργότερα, όπου ο αντιγισμός στην έννοια των pixels και των οφθαλμολογικών τεστ και τη διάγνωση της αχρωματοψίας. Τα έργα των φοβιστών στη χρήση των ψευδοχρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη μικροσκοπία. Και η ιαπωνικής προέλευσης τέχνη της αναδίπλωσης του χαρτιού, οριγκάμι, στην τεχνολογία των αερόσακων για την πρόληψη ατυχημάτων. Ποιος είναι όμως ο ρόλος της τέχνης που εμπνέεται από την βιοιατρική στο ευρύ κοινό, στους ασθενείς και στους γιατρούς? Οι καλλιτέχνες του MedinArt σχολιάζουν και αναδεικνύουν το ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία. Διερευνούν τα όρια της ιατρικής γνώσης και των ιατρικών όρων που παρά τη συνεχή εξέλιξή τους αδυνατούν να κατανοήσουν και να ορίσουν με ακρίβεια τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Σχολιάζουν τη συμβολή των κοινωνικών γεγονότων στην επιδείνωση της δημόσιας υγείας. Και σε μια κοινωνία που νοσεί ποικιλό τρόπος, επικεντρώνονται στον κοινωνικό ρόλο του φαρμάκου και το μετατρέπουν σε μεταφυσικό σύμβολο θεραπείας του σώματος και της ψυχής. Οι καλλιτέχνες του MedinArt εξοικειώνουν το θεατή με τους μεγαλύτερους φόβους του. Όπως το φόβο για τους μικροοργανισμούς και την αόρατη βιολογική ύλη. Ένας εξαιρετικά επίκαιρος φόβος λόγω της πανδημίας. Επικεντρώνονται στα συναισθήματα που προκαλεί η πιθανότητα μικροβιακής μόλυνσης, στη σχέση μας με τους μικροοργανισμούς, στο κοινωνικό άγχος και την τρομοκρατία των μικροβίων και στην ικανότητά τους να δημιουργούν μια επίπλαστη αίσθηση βιοπαράνοιας. Αποτυπώνουν το φόβο του ανθρώπου από την καρέκλα του ασθενούς και διερευνούν τον ανθρώπινο πόνο, την αγωνία και τη μοναξιά της ασθένειας. Περιγράφουν τη φυσιολογία της ασθένειας και τη φθορά του ανθρώπινου σώματος και αναδεικνύουν ιατρικά θέματα από τη θέση του ασθενούς, όπως οι σωματικές δυσμορφίες, η καταστροφή του σώματος και η πορεία του προς την αποκατάσταση. Η προσωπική εμπειρία μέσα από την ασθένεια. Η απόγνωση. Η εμπειρία και ο φόβος της εγκυμοσύνης. Οι καλλιτέχνες του MedinArt αυξάνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας που απασχολούν την κοινωνία. Συχνά, όντας και οι ίδιοι από τη θέση του ασθενούς, μετατρέπουν την ασθένειά τους σε πηγή έμπνευσης και μεταφέρουν έντονα κοινωνικά μηνύματα. Ανυψώνουν τις δικές τους αναπηρίες σε σύμβολο θάρρους για να καταπολεμήσουν τα κοινωνικά ταμπού. Χρησιμοποιούν τις εικόνες από τον μαγνητικό τομογράφο ως μέσο αντιμετώπισης των ψυχολογικών επιπτώσεων της ασθένειας μέσα από τη δημόσια έκθεσή τους.
ευαισθητοποιούν το κοινό ως προς την κοινωνική πλευρά ασθενειών, όπως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η σχιζοφρένεια. Ο καρκίνος, σε κυταρικό επίπεδο και σε επίπεδο ιστού, η αποδοχή του σώματος μετά τη μαστεκτομή, η μεταμόσχευση οργάνων, ένα ιδιαίτερο θέμα που παρουσιάζεται και στο πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο μου στο περιοδικό American College of Cardiology. Πέραν της κοινωνικής συμβολής της, ο ρόλος της τέχνης που επηρεάζεται από την ιατρική αποδεικνύεται καταλυτικός στην επιστημονική εξέλιξη του ιατρού. Έχει δειχθεί ότι η παρατήρηση έργων ζωγραφικής αυξάνει κατά 10% την παρατηρητικότητα και την ικανότητα εντοπισμού λεπτομεριών, βελτιώνοντας επομένως και την ικανότητα διάγνωσης σπάνιων ή πολύπλοκων ασθενειών. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερες από 70 ιατρικές σχολές παγκοσμίως έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα εικαστικών τεχνών. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντική στα επαγγέλματα υγείας και αρκετοί καλλιτέχνες του Made in Art στοχεύουν στην ενίσχυσή της. Στο βραβευμένο έργο Bedside Manner της Corinne May Bodds, επαγγελματίες ηθοποιοί, ειδικά εκπαιδευμένοι στα ψυχολογικά συμπτώματα συγκεκριμένων ασθενειών, προσομοιώνουν ιατρικά περιστατικά με στόχο την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και τη διαγνωστική ικανότητα των ιατρών. Ο καθηγητής John Wine συνεργάστηκε για περίπου 10 χρόνια με ασθενείς που έχουν υποστεί μεταμόσχευση και κατέγραψε σε ήχο και βίντεο τις προσωπικές τους εμπειρίες και φόβους. Το υλικό αυτό εκδόθηκε σε βιβλίο και παρουσιάστηκε στην έκθεση Transplant and Life σε δύο μουσεία ιατρικής του Λονδίνου. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ιατρών της κλινικής, μέσω της έκθεσης αυτής ήρθαν πιο κοντά στους ασθενείς τους, γεγονός που ενισχύει τη θεραπευτική τους ικανότητα. Γι' αυτό και η δημόσια έκθεση της επιστημονικής γνώσης μέσω έργων τέχνης αυξάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού σε κρίσιμα επιστημονικά ζητήματα, προσφέρει νέες εμπειρίες και γνώσεις στο ευρύ κοινό, ενώ ταυτόχρονα εξυψώνει και έμεσα επιβραβεύει το έργο των επιστημόνων, το οποίο συνήθως παραμένει άγνωστο. Τα έργα τέχνης που επηρεάζονται από τις βιοιατρικές επιστήμες μας προσκαλούν να απομυθοποιήσουμε το φόβο για το μη ορατό, να μετριάσουμε το υπαρξιακό άγχος του θανάτου και να αποδεχθούμε τις τρεις νέες μορφές συμβίωσης που επιβάλλει η εποχή που διανύουμε. Τη σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο, τη σχέση του ανθρώπου με τις μηχανές και τη σχέση του ανθρώπου με τους μικροοργανισμούς. Τα αισθητικά τοπία των καλλιτεχνών του Made in Art δημιουργούν οπτικές μεταφορές μέσω των οποίων ερμηνεύουν το ανθρώπινο σώμα με τρόπους διαφορετικούς από τους επιστημονικά καθιερωμένους. Αντίστοιχα, η γλώσσα της βιοιατρικής είναι επίσης γεμάτη μεταφορές, αυτή τη φορά όχι οπτικές αλλά ενοιολογικές. Έχει δειχθεί ότι οι ιατροί χρησιμοποιούν μεταφορές στα 2/3 των διαλόγων τους με ασθενείς με σοβαρές ασθένειες. Όμως, οι μεταφορές που χρησιμοποιούνται στις βιοιατρικές επιστήμες προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανική και στρατιωτική ορολογία, καθορίζοντας καταλυτικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα, ο Ρόμπερτ Χουκ ονόμασε το κύτταρο «cell», δηλαδή «κελί», επειδή το κύτταρο κάτω από το μικροσκόπιο του θύμισε τα μικρά δωμάτια των μοναχών στα μοναστήρια. Με αντίστοιχους συνειρμούς, το DNA παρομοιάστηκε με αλυσίδα. Το ανθρώπινο σώμα ως μηχανή, τα όργανα ως μηχανικά ανάλογα, οι μικροοργανισμοί ως εισβολής, η ασθένεια ως μάχη, οι ασθενείς ως μαχόμενοι στρατιώτες. Η επαναλαμβανόμενη χρήση όμως αυτών των μεταφορών παγιώνει τις αντιλήψεις για τις ιδιότητες της βιολογικής ύλης και τη δυναμική του ανθρώπινου σώματος. Ενισχύει το φόβο απέναντι στο άγνωστο και την ασθένεια, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει ανάλογα και την αντιληπτική μας ικανότητα ως προς αυτά. Όμως με την ανακάλυψη νέων γνώσεων μέσω του συνδυασμού διαφορετικών κλάδων, παραδείγματος χάρη της βιολογίας με την κβαντική φυσική και τα μαθηματικά και φυσικά μέσω του συνδυασμού της επιστήμης με την τέχνη, η βιολογική σύσταση αρχίζει και προσεγγίζεται διαφορετικά και σταδιακά αποχωρίζεται τον αυστηρά υλιστικό και μηχανιστικό της χαρακτήρα. Το κύτταρο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κελί, αντιθέτως φαίνεται να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον.
η αλυσίδα του DNA αποδεικνύεται εξαιρετικά εύκαμπτη και δυναμική. Οι μικροοργανισμοί όχι μόνο δεν είναι εχθροί, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βιολογικού μας σώματος, το λεγόμενο μικροβίωμα, με το οποίο ήδη συνυπάρχουμε και η ισορροπία του οποίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του σώματος. Και το ανθρώπινο σώμα πάβει να γίνεται αντιληπτό ως ένα σύνολο μεμονωμένων οργάνων, αλλά ως ένας συμβιωτικός πλανήτης που οφείλουμε να σεβόμαστε σε όλο του το ορατό και μη ορατό εύρος. Όλες αυτές οι αλλαγές γύρω από τις γνώσεις μας για τη βιολογική ύλη καθιστούν αναγκαία τη χρήση νέων μεταφορών, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τις σύγχρονες αξίες και αντιλήψεις. Και η τέχνη που εμπνέεται από ιατρικά θέματα μπορεί να αναδιαμορφώσει την επιστημονική γλώσσα, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων μεταφορών και συνεπώς στην καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου σώματος, στην ουσιαστικότερη επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και στη βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης. Το MedinArt ενισχύει τη διεπιστημονικότητα, συνδέοντας καλλιτέχνες κοινής θεματολογίας, επιστήμονες και ευρύ κοινό, και με τις διάφορες δράσεις του ενισχύει την ολιστική προσέγγιση της δημιουργικότητας, εξελίσσει την κοινωνική αντιμετώπιση της θεραπείας του σώματος, διευρύνοντας τις απαντήσεις στα ερωτήματα «Τι είναι η ιατρική», «Τι είναι η τέχνη» και οδηγώντας τελικά σε μια νέα κατανόηση του «Τι είναι η ίδια η ζωή».